Αν και οι ευρωεκλογές απέχουν σχεδόν 3 μήνες, παρόλα αυτά έχουν αρχίσει να πυκνώνουν στο διαδίκτυο και στον τύπο δημοσιεύματα για αυτές τις ευρωεκλογές. Πράγμα το οποίο είναι λογικό, μιας και οι εκλογές που θα γίνουν σε 3 μήνες είναι κρίσιμης σημασίας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κρίσης, αλλά και για την Ελλάδα, που πολλοί αναλυτές, οι περισσότεροι ή σχεδόν όλοι, λένε ότι από τις ευρωεκλογές θα εξαρτηθεί σε μεγάλο μέρος η βιωσιμότητα της δικοματικής κυβέρνησης. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας για την Ευρώπη από την επικαιρότητα και συγκεκριμένα από τα γεγονότα της Ουκρανίας. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι αδιανόητο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει μια κυβέρνηση στην οποία αρκετά μέλη της είναι ακροδεξιά και κάποια ανοιχτά ναζί. Η ερώτηση λοιπόν μου είναι η εξής. Τι σηματοδοτεί αυτό το πράγμα, ποια είναι η εκτίμησή σου και τι σηματοδοτεί σε σχέση με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πολύ καλά έκανες και άρχισες τη συζήτησή μας με τα γεγονότα στην Ουκρανία. Σε σχέση με τη σηματοδότηση που έχει η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια κυβέρνηση που έχει ακροδεξιούς και μέχρι και ναζιστές, νομίζω ότι η κρίση η δική μας θα έπρεπε να γίνει με μία αναδρομή στο τι είχε συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Αν δεν ξέρω αν θυμάσαι, τότε που είχε εκλεγεί ακροδεξιό κόμμα στην Αυστρία για ένα διάστημα, όχι βέβαια για πολύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε δημιουργήσει ένα είδος εμπάργκο, ο Χάιντερ, αν θυμάσαι τότε. Αυτή τη φορά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι 2 πράγματα θα έλεγα. Αφενός ότι ο κατά τον Μπουλατζά αυταρχικός καπιταλισμός, εκείνος ο οποίος δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στη δημοκρατία, διότι τα συμφέροντα τα οικονομικά είναι τόσο σοβαρά, αυτός λοιπόν ο αυταρχικός καπιταλισμός προχωράει και εδραιώνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως οι μεγάλες δυνάμεις που είναι στο λεγόμενο διευθυντήριο ρυθμίζουν από μόνες τους την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τα γεωπολιτικά τους συμφέροντα, και θα έλεγα ότι αυτή η ανοχή δείχνει πραγματικά πόσο κρίσιμη είναι η επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση για το Ευρωκοινοβούλιο. Πάλι θα ήθελα να κάνω μία σύγκριση σε σχέση με το παρελθόν για να φανεί πόσο η εκλογήκευση αυτής της τάσης που έχει τη συγκεκριμένη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τελείως διαφορετική, ή μάλλον θα έλεγα ότι είναι η άλλη πλευρά μιας σειράς επιχειρημάτων που θα χρησιμοποιηθεί για τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία. Θεωρεί ότι ο λαός της Κριμαίας δεν είχε το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Κάτι που δεν συνέβαινε με το λαό του Κόσοβο, αν θυμάσαι. Γενικά συμπεριφέρεται τελείως διαφορετικά από όσο είχε συμπεριφερθεί στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Εδώ όμως υπάρχει ένα πρόβλημα με την αριστερά, να μην ταυτιστεί με τον ρωσικό μεγαλοειδισμό. Με πρόλαβες. Γιατί υπάρχει και πράγμα. Με πρόλαβες. Γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα και υπάρχει και αυτή η τάση. Πρώτα απ' όλα υπάρχει αυτή η τάση, γιατί αν και δεν ανήκω προσωπικά σε αυτή την παράδοση, ορισμένοι φίλοι, σύντροφοι που παλιότερα βρίσκονταν στο ΚΚΕ, νομίζουν ή έχουν μία λανθασμένη εικόνα σε σχέση με το τι είναι σήμερα η Ρωσία. Mm-hmm. Η Ρωσία δεν έχει σχέση ούτε φυσικά με την περίοδο του Λένιν, ούτε καν με την Σοβιετική Ένωση του Στάλιν, ούτε καν με το γραφειοκρατικό καθεστώς του Μπρέζνιεφ. Είναι ένα καθεστώς ολιγαρχικό, μια υπεριαλιστική δύναμη
η οποία έχει εξίσου σοβαρά γεωπολιτικά συμφέροντα και προφανώς η αριστερά δεν μπορεί να εναποθέτει τις ελπίδες της σε αυτή την παρέμβαση που κάνει αυτή τη στιγμή. Είναι εξίσου υποκριτική με τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αριστερά αυτό που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή είναι να προβάλλει τις αξίες της, την αξία της ειρήνης, την αξία της ειρηνικής συνύπαρξης, να μιλήσει για την ανάγκη να καταπολεμηθούν οι εθνικισμοί. Υπάρχει βέβαια και ένα γενικότερο ζήτημα ανόδου της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Αν επαληθευτούν τα γκάλοπ, γενικώς υπάρχουν σε μια σειρά χώρας σοβαρό ζήτημα ανόδου της ακροδεξιάς. Και οι χώρες αυτές είναι, από ό,τι διαβάζουμε, η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα προφανώς με τη Χρυσή Αυγή, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Δανία. Και στις οποίες η ακροδεξιά, μερικές από τις οποίες μάλλον, η ακροδεξιά εμφανίζεται με διπλάσια ποσοστά. Θα ήθελα να πεις τη γνώμη σου για τους λόγους για τον οποίο φουσκώνει η ακροδεξιά αυτή την περίοδο στην Ευρώπη. Δε, η ακροδεξιά δεν είναι ενιαία. Έχει και αυτή ένα κομμάτι περισσότερο προσαρμοσμένο στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Ναι, η Λεπέν, ας πούμε, δεν έχει καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Έτσι ακριβώς. Αλλά... όπως παλιά ο Καρατζαφέρης δεν έχει σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Αλλά τι γεννάει. Η light εκδοχή οδηγεί στις σκληρές εκδοχές. Και εκτός αυτού η Λεπέν, επειδή είναι επικεφαλής ενός κόμματος που μπορεί να διεκδικήσει μέχρι και την εξουσία στη Γαλλία, εφόσον αυτό συμβεί, είναι κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά επικίνδυνο για όλη την Ευρώπη. Οι λόγοι της ανόδου της ακροδεξιάς. Έχω την εντύπωση ότι η κρίση δημιούργησε, έσπηρε κάποιους καρπούς σε ένα έδαφος που έτσι κι αλλιώς ήταν σχετικά έφορο. Γενικά οι ακροδεξιές αντιλήψεις, ρατσιστικές, ξενοφοβικές, υπάρχουν σε πάρα πολλές χώρες, της Ελλάδας φυσικά συμπεριλαμβανομένης, και υπήρχαν και στο παρελθόν. Είχαν διαχυθεί σε διάφορα άλλα κόμματα. Αυτή τη στιγμή, βλέποντας ότι οι κυρίαρχες δυνάμεις δεν μπορούν να δώσουν εκείνο το οποίο είχαν υποσχεθεί μέσα στην κρίση, οι λαοί στρέφονται στην εύκολη λύση. Στον εθνικισμό, στην άρνηση, αποδίδουν την ιδέα της κρίσης στον αντίπαλο, στον άλλο, και νομίζω ότι εξ αυτού του λόγου ενισχύουν αυτές τις επικίνδυνες δυνάμεις. Εδώ είναι που πάλι η αριστερά είναι η μόνη δύναμη, η ριζοσπαστική αριστερά, που μπορεί να αποτελέσει ανάχωμα σε αυτή την πορεία που καταρχήν είναι αυτή που εκδηλώνεται εκλογικά, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Ένα συνακόλουθο ερώτημα το προηγούμενο είναι γιατί τα ποσοστά της αριστεράς δεν είναι τόσο μεγάλα όσο θα περίμενε κανείς. Με εξαίρεση φυσικά το ΣΥΡΙΖΑ και την Ελλάδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δημοσκοπικά, από ό,τι φαίνεται, η αριστερά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κινείται στα επίπεδα μεταξύ 5 με 7%. Θα ήθελα να μου πεις γιατί δεν έχουμε, μέσα σε συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, να χρησιμοποιήσω μια έκφραση του σειρμού, μια έκρηξη στο ποσοστό της αριστεράς. Γιατί η αριστερά δεν είναι τόσο εύκολη στις λύσεις που προτείνει όπως η ακροδεξιά. Λες ότι στοχοποιεί η ακροδεξιά το μετανάστη, άρα έχεις μια άμεση λύση. Πάρα πολύ εύκολο. Πας και το μαχαιρώνεις. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ακριβώς. Η αριστερά δεν πρέπει μόνο να αντισταθεί στις πολιτικές λιτότητες που υπάρχουν στην κρίση, αλλά και να προτείνει πράγματα. Και εκεί πέρα υπάρχουν δυσκολίες, γιατί όπως ξέρουμε το νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα έχει ριζωθεί βαθιά στις συνειδήσεις των λαών της Ευρώπης και γενικότερα. Από την άλλη υπάρχει και το παρελθόν, Άγγελε. Μην το ξεχνάμε, δηλαδή η πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού με ό,τι έφερε αυτός ο υπαρκτός τα προηγούμενα χρόνια έχει οδηγήσει σε μία ήττα ακόμα και εκείνων που δεν συμφωνούσαν με αυτά τα καθεστώτα. Άρα οι προσπάθειες που γίνονται αναγέννηση της αριστεράς, υπαρκτές από το 90 και μετά, και ιδιαίτερα φανερές σήμερα, ήταν και είναι πάρα πολύ δύσκολες. Όμως νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μία αισιοδοξία. Δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι η έκρηξη της ακροδεξιάς, των ποσοστών της ακροδεξιάς, είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των ποσοστών
της ριζοσπαστικής αριστεράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και γιατί υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε κόμματα. Κοίταξε, τα στοιχεία που έχω, δεν έχω τόσο καλά στοιχεία σε σχέση με την ακροδεξιά. Ξέρω όμως, δηλαδή δεν θυμάμαι τα ποσοστά, όμως είναι βέβαιο ότι στην επόμενη Ευρωβουλή τα ακροδεξιά στο σύνολό τους κόμματα, δηλαδή και το κόμμα της ανεξαρτησίας του Φάραντς στην Μεγάλη Βρετανία και η Λεπέν και η Χρυσή Αυγή και το Γιόμπικ, το Ουγγρικό, όλα αυτά δηλαδή και τα ακραία ναζιστικά και τα άλλα θα έχουν λιγότερους βουλευτές από ό,τι η ριζοσπαστική αριστερά. Η ριζοσπαστική αριστερά παρουσιάζει πραγματικά μια εκρηκτική άνοδο. Οφείλεται στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν οφείλεται μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, οφείλεται στην επιρροή που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ σε άλλες χώρες. Ξαφνικά στην Ιταλία εμφανίζει τη λίστα Τσίπρα, κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε και γι' αυτό, η οποία φτιάχνει κάποια ποσοστά 7% ενώ πριν ήταν 2% στις προηγούμενες εκλογές και δεν έβγαλε ευρωβουλευτή. Το ίδιο πράγμα γίνεται στην Ισπανία και σε άλλες χώρες. Άρα, μάλιστα αυτή τη στιγμή οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η δύναμη της ευρωομάδας αριστεράς περιλαμβάνει τόσο το Ευρωπαϊκό Κόμμα όσο και άλλες δυνάμεις όπως το ΚΚΕ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Πορτογαλίας που δεν μετέχουν στο ΚΕΑ, από 35 έδρες που είχε θα φτάσει το λιγότερο, ξαναλέω, το λιγότερο, το τονίζω αυτό, τις 56. Και θα ξεπεράσει ακόμα και τους πράσινους που από 58 έδρες που είχαν θα φτάσουν στις 44. Οι αντίστοιχες έδρες της ακροδεξιάς μου φαίνεται, αν θυμάμαι καλά, ότι προβλέπονται να είναι 38 κάπου εκεί. Μια και αναφέρθηκε στην υποψηφιότητα Τσίπρα, ας φέρθουμε τώρα στην υποψηφιότητα του Τσίπρα. Από ό,τι ξέρουμε, ο Αλέξης Τσίπρας επιλέχθηκε από το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστερές στην ΚΕΑ με ένα ποστό 84,1, πολύ ψηλό, να είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν. Θα ήθελα να πεις λοιπόν τι σηματοδοτεί αυτό και για το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Αριστερά. Και από ό,τι έλεγες, δεν είναι περιθωριακή όπως λέει η Νέα Δημοκρατία αυτή η υποψηφιότητα. Ναι, η Νέα Δημοκρατία καταρχήν όταν μιλάει για περιθωριακές πολιτικές δυνάμεις μπορεί να κοιτάξει τη σύμμαχη δύναμή της στην Ελλάδα, που είναι σοσιαλδημοκρατική, να δει το ΠΑΣΟΚ και να ελπίζει ότι το ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω πώς τα λέγεται τώρα, Δημοκρατική Παράταξη, θα καταφέρει να πάρει το ποσοστό 30% και να βρίσκεται στην Ευρωβουλή. Λοιπόν, ξέρετε, ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει και για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ, αλλά κάποια στιγμή γυρίζει. Επομένως, αυτό για το τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, σε σχέση με την υποψηφιότητα του Τσίπρα, όπως και στην Ελλάδα, έτσι και στις άλλες χώρες, στα άλλα κόμματα, υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες δεν συμφωνούσαν με αυτό. Για το δικό τους σκεπτικό θεωρούσαν ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μιας ανεξέλεγκτης επιτροπής, είναι τέτοια που δεν θα έπρεπε η αριστερά, θέλοντας να αλλάξει, να ανατρέψει ή και να επανιδρύσει ακόμα την Ευρωπαϊκή Ένωση, να διεκδικήσει την Προεδρία της. Αυτό που με φέρνει ακριβώς αυτό το ερώτημα που θέλω να σου κάνω επίσης, δηλαδή υπάρχει μια κριτική από τα αριστερά ότι ο Τσίπρας γιατί να πάει σε μια επιτροπή η οποία είναι νεοφιλελεύθερη. Εγώ δεν θεωρώ ότι η κριτική αυτή που γίνεται στον Τσίπρα είναι από τα αριστερά, διότι δεν μπορώ να δεχτώ, όχι για όλες τις δυνάμεις, αλλά για κάποιες από αυτές να υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να βγει εθελουσίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να προσπαθήσει με μια εθνική ενότητα να αντιμετωπίσει την κρίση, τις αγορές κτλ. Εγώ αυτό το θεωρώ σε καμιά περίπτωση δεν θα έλεγα ότι συγγενεύει με τις θέσεις της Λεπέν, είναι τελείως διαφορετικό αυτό που λέει η ακροδεξιά με αυτό που λένε οι δυνάμεις της αριστεράς, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι προοδευτικότερα και αριστερότερα του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις μέσα στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς που διαφωνούν ως θέμα αρχής για την υποβολή υποψηφιότητας, προσβλέπουν στο ΣΥΡΙΖΑ που συμβολίζεται δια του Τσίπρα ως παράδειγμα κόμματος ριζοσπαστικού που μέσα από κοινωνικούς αγώνες αλλά και μέσα από την Βουλή
κατάφερε αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στα πρόθυρα της εξουσίας. Πράγμα πρωτοφανές για την οικογένεια, για την πολιτική οικογένεια στην οποία ανήκουμε. Οι πάντες και οι Σουηδοί που είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνούν και θέλουν να δουν τον Τσίπρα. Θα τους επισκεφθεί και στη Σουηδία. Για να λέμε όμως τα πράγματα και με το όνομά τους. Ο Τσίπρας δεν πρόκειται να βγει. Καλά, προφανώς. Ναι, εντάξει, δεν πρόκειται να βγει γιατί ο σχετισμός δυνάμεων είναι τέτοιος που δεν πρόκειται να βγει. Δεύτερον, ακόμα και αν έβγαινε, επειδή εμείς θέλουμε τον Τσίπρα πρωθυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πήγαινε. Τρίτον, η υποβολή της υποψηφιότητας έχει συμβολικό χαρακτήρα. Και αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Έχει κινητοποιήσει αυτή τη στιγμή τα πεθαμένα, τα νεκρωμένα αντανακλαστικά αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων σε όλη την Ήπειρο. Εδώ τώρα με φέρνεις στο επόμενο ερώτημα που θέλω να σου κάνω και το οποίο είναι ότι υπάρχει ένα ζήτημα πολιτικής κατεύθυνσης αριστεράς. Υπάρχει μια αίσθηση ότι στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς που προέρχονται από διάφορα κομμάτια τα οποία είχαν κομμουνιστικά κόμματα τα οποία είχαν καταρρεύσει μια προηγούμενη περίοδο, διάφορα κομμάτια τα οποία βγήκαν από την κατάρρευση των κομμουνιστικών κομμάτων, τα οποία έχει την αίσθηση ότι είναι πιο δεξιά από ότι είναι συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα για πολλούς μια άνοδος των αριστερών εκλογικών αποτελεσμάτων στην Ευρώπη δεν σημαίνει κατά ανάγκη και μια ριζοσπαστικοποίηση. Σε αυτό τι απαντάς? Θα συγκρίνουμε καταστάσεις που απέχουν μεταξύ τους 30-40 χρόνια ή μισό αιώνα? Δεν γίνεται. Γιατί εάν μου μιλάς για... Η κατάσταση σήμερα είναι τελείως διαφορετική από εκείνη που υπήρχε τη δεκαετία του 70, του 80, του 60. Έτσι. Λοιπόν, όταν μιλάμε για μεγάλα κομμουνιστικά κόμματα στη Δύση, ποια ήταν αυτά? Το Ιταλικό και το Γαλλικό. Την πορεία τους την ξέρουμε. Άλλαξαν τα πράγματα πια. Τώρα, όσον αφορά παραδείγματος χάρη τον Die Linke, έτσι, το Die Linke, το οποίο έχει μέσα στους κόλπους τους, διάφορες τάσεις, όπως έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί πέρα έχει... Έχει όμως τάση τον Die Linke, το οποίο ζητάει και ακόμα και συνεργασία με νεοφιλελεύθερους σοσιαλδημοκράτες. Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Είναι σαν να βρισκόταν η Δημάρ... Που δεν υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ για πράγμα. Ήταν σαν να βρισκόταν η Δημάρ στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Και υπάρχουν και άλλες ομάδες. Υπάρχει η ομάδα του La Fontaine, η οποία υποστηρίζει ότι πρέπει να διαλυθεί η ζώνη του ευρώ και να αντικατασταθεί με μια ζώνη σταθερών ισοτιμιών, ας πούμε. Εντάξει, υπάρχουν διάφορες απόψεις. Το ζήτημα είναι ότι τα κόμματα αυτά, κατά τη γνώμη μου, πλειοψηφικώς είναι αριστερά. Ζητούν την ριζική αλλαγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό την έννοια αυτή δεν καταλαβαίνω και τη διαφορά μεταξύ εκείνων που μιλάνε για ανατροπή και την αντιπαραθέτουν με την επαναθεμελίωση ή επανίδρυση που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και η πλειοψηφία του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά. Θα έλεγα ότι είναι συνταυτόσιμες. Ποια είναι η γενικότερη απήχηση, αλήθεια, πιο συγκεκριμένα, της υποψηφιότητας Τσίπρα? Θέλω να πω, δηλαδή, ξέρουμε για την Ιταλία και τη λίστα που ανέφερες πριν και τη λίστα Τσίπρα, αλλά η γενικότερη απήχηση ποια είναι? Δεν είναι λοιπόν μόνο η Ιταλία, η οποία πέρα από την ενιαία λίστα έχει δημιουργήσει ομάδες υποστήριξης υποψηφιότητας σε όλες τις πόλεις της Ιταλίας και στη Σικελία και παντού. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι όπου λίγο πολύ νεκραναστήθηκε εκεί η αριστερά μετά από τη συντριπτική ήττα που είχε υποστεί τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι μόνο τα κινήματα εκεί, για πρώτη φορά τα κινήματα, τα κοινωνικά κινήματα στηρίζουν πολιτική υποψηφιότητα. Είναι και τι γίνεται και σε άλλες χώρες. Δηλαδή με βάση το υπόδειγμα Τσίπρα δημιουργήθηκε για παράδειγμα στη Σλοβενία ένα μέρος στο οποίο η αριστερά ήταν περίπου ανύπαρκτη, η ριζοσπαστική αριστερά. Υπήρξε λοιπόν μια ένωση τριών πολύ μικρών κομμάτων τα οποία έφτιαξαν την Ενωμένη Αριστερά. Έχουν σοβαρές πιθανότητες να εκλέξουν αυτή τη στιγμή ευρωβουλευτή. Πήγε ο Τσίπρας και τους μίλησε στη Σλοβενία και ο ενθουσιασμός ήταν τεράστιος. Έδωσε φτερά σε έναν ιτημένο κόσμο. Το ίδιο πράγμα έγινε στην Αυστρία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Αυστρίας, ένα κόμμα εξαιρετικά ριζοσπαστικό, με φεμινιστικές αποκλίσεις, αλλά πολύ μικρό. Όπως ήταν παλιά, ξέρω εγώ, τι να σου λέγα τώρα, η ΑΚΟΑ, ξέρω, γύρω στο 1%. Αυτό το κόμμα κατάφερε να φτιάξει επίσης μια ενιαία λίστα, με παράδειγμα
το υπόδειγμα Τσίπρα και με αναφορά σε αυτόν, έχει σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας σε ευρωεκλογές. Βλέπουμε λοιπόν να μην γίνεται μόνο στην Ιταλία, να γίνεται και αλλού. Για να μην πω τώρα στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, όπου η αριστερά ανεβαίνει. Ο Αλέξο Τσίπρας σε μια σειρά συνεντεύξεων του έχει βάλει πολύ ψηλά τους στόχους σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, έχει δηλώσει ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ ο στόχος δεν είναι απλώς το να σταματήσει, να ακυρώσει τα μνημόνια και να σταματήσουν τα προγράμματα λιτότητας σε Ελλάδα και σε χώρες του Νότου, αλλά γενικότερα να αλλάξει η ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική και να πάμε σε μια πολιτική που εγώ σχηματικά θα την ονόμασα κενσιανή. Η ερώτηση όμως που έχω να σου κάνω είναι η εξής. Σε μια Ευρώπη που κυριαρχούν είναι νεοφιλελεύθερη, πόσο ρεαλιστική, και η αριστερά είναι αδύνατη σχετικά, πόσο ρεαλιστική είναι αυτή η στόχη? Κοίταξε, η έννοια του ρεαλισμού πάλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια ουτοπική προσπάθεια ή μπορεί ένα ουτοπικό όραμα ή μπορεί να είναι αυτό που λέμε ρεαλιστική ουτοπία. Αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας έβαλε τον πήχη ψηλά. Γιατί? Γιατί θέλει να δείξει τη μεγάλη σημασία των εκλογών στην Ελλάδα. Τη μεγάλη σημασία να αναλάβει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ η κυβέρνηση στην Ελλάδα. Από τη στιγμή που αυτό θα γίνει, ελπίζουμε και με δεδομένους τους συσχετισμούς που ανέφερες προηγουμένως, ελπίζουμε όμως βάσιμα ότι αυτό θα είναι η αρχή του ξυλώματος του νεοφιλελεύθερου pullover στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν γίνει κάτι στην Ελλάδα, ενδεχομένως να υπάρξει μία μετάδοση της μολυσματικής νόσου της αριστεράς, της μολυσματικής νόσου της αμφισβήτησης των κυρίαρχων πολιτικών και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ξέρεις τι γίνεται, έχει υπάρξει και μία καρικατούρα της απόψής μας, ότι περιμένουμε ότι θα υπάρχει μια ταυτόχρονη αλλαγή σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν αλλάξουν τότε οι συσχετισμοί, γιατί τώρα δεν είναι ισχυροί, τότε μπορεί, τότε έχει σημασία και υποψηφιότητα και καταλήγει αυτός ο συλλογισμός σε ότι μιλάμε τελείως τοπικά, γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει. Από μια χώρα ξεκινάει, στις άλλες μεταδίδεται. Αν γίνει η αλλαγή στην Ελλάδα, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό είναι συνώνυμο με την έναρξη μιας αλλαγής στην Ευρώπη. Όσο βαδίζουμε προς τις ευρωεκλογές, βλέπουμε να αυξάνει δημοσκοπικά τουλάχιστον διαρκώς ο ευρωσκεπτικισμός. Μάλιστα, προημερών διάβαζα μια δήλωση του πρώην Ιταλού Πρωθυπουργού του Ενρίκου Λέτα, ο οποίος έλεγε ότι αν δεν ληφθούν κάποια δραστικά μέτρα θεσμικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε στις επόμενες ευρωεκλογές το 1 τρίτο της επόμενης Ευρωβουλής θα καταληφθεί από αντιευρωπαϊκές δυνάμεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πώς, κατά τη γνώμη σου λοιπόν, αυτή είναι η ερώτησή μου, θα έπρεπε ή θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθεί μπρος στο φαινόμενο του αυξανόμενου ευρωσκεπτικισμού? Για άλλη μια φορά θέλω να πω ότι οι έννοιες έχουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί υποτιμούνται πολλές φορές από τη δρόσα αριστερά. Ευρωσκεπτικιστής δεν σημαίνει αντιευρωπαϊστής. Ο συνασπισμός, τον θυμάσαι τον συνασπισμό? Όλοι μας ελπίζουμε. Ο συνασπισμός από τότε που αποφάσισε, μετά το μεγάλο του λάθος, να ψηφίσει τη συνθήκη του Μάστριχτ, αποφάσισε να ψηφίσει λευκό στη συνθήκη του Άμστερνταμ, μέχρι τότε που συγχωνεύθηκε, που απορροφήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, στην βιβλιογραφία θεωρείται ευρωσκεπτικιστικό κόμμα. Ο όρος εδώ στην Ελλάδα, και γι' αυτό και δεν το χρησιμοποιούμε, εντάξει, πρέπει να προσέχουμε τους όρους, ο ευρωσκεπτικισμός σημαίνει ότι έχω μια κριτική στάση απέναντι στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης. Δεν σημαίνει αναγκαστικά. Σημαίνει ότι θέλω να αλλάξω αυτή την πορεία. Τη θεωρώ απαράδεκτη. Δεν σημαίνει ότι είμαι υπέρ του εθνικισμού, του εθνοκεντρισμού, της πλήρους διάλυσης μιας τέτοιας προσπάθειας. Υπ' αυτή την έννοια, η άλλη πλευρά, δηλαδή πια τώρα,
το ενιαίο μέτωπο συντηρητικών επικεφαλής τον Σούλτς, για να θυμόμαστε και τις, τη σύγκρουση για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και το Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή η συντηρητική, με επικεφαλής τον Γιούνκερ, για να θυμόμαστε πάλι ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι του Τσίπρα. Οι δυο αυτές πολιτικές δυνάμεις αθροίζουν στο στρατόπεδο του ευρωσκεπτικισμού, κατά απαράδεκτο τρόπο κατά τη γνώμη μου, και ο Λέτα είναι χαρακτηριστικό, τελείως διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις. Όταν λένε ότι το 1 τρίτο της Ευρωβουλής θα κατέχεται από ευρωσκεπτικιστές, ξέρεις τι κάνουν, Άγγελε, βάζουν τη Λεπέν και το Γιόμπικ μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Διότι κατά αυτούς η έννοια του ευρωσκεπτικισμού, για να μην είναι κανείς ευρωσκεπτικιστής, πρέπει να αποδέχεται πλήρως αυτά τα οποία, τη συγκεκριμένη πορεία που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ενωποίηση. Να δέχεται το Ευρωσύνταγμα, να δέχεται τη Συνθήκη της Λισαβόνας, να μην ψηφίζει εναντίον. Όλο το νεοφιλελεύθερο θεωρείται ευρωσκεπτικισμός. Εμένα δεν με ενοχλεί. Εγώ δεν θέλω, δεν θα ήθελα ο ΣΥΡΙΖΑ να ανατρέψει την κριτική απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να δείξει ότι αυτοί που πραγματικά ενδιαφέρονται για την Ευρώπη, για το να συνυπάρχουν οι λαοί της Ευρώπης. Δεν πάω τώρα τόσο πολύ στα θεσμικά, γιατί εκεί πέρα μπορεί να αλλάξουμε. Θέλουμε φεντεραλισμό, δεν θέλουμε. Ας τα αφήσουμε αυτά. Οι λαοί της Ευρώπης να συνυπάρχουν και οι εργαζόμενοι της Ευρώπης να αρχίσουν να ξεπερνάνε για λίγο μόνο την εθνική τους αναφορά και να σκέφτονται και λίγο ταξικά διεθνικώς. Αυτό είναι το στίχημα του ΣΥΡΙΖΑ και εκεί πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές του. Ξέρεις κάτι, δεν υπήρξε μόνο Σοβιετικός κομμουνισμός στον κόσμο όταν πέρασε, δεν υπήρξε μόνο η ρωσική πρωτοπορία, πάρα πολύ σημαντική, ο Λένιν, ο Τρότσκι και άλλοι, υπήρξε και ο δυτικός μαρξισμός, υπήρξαν και οι ευρωπαϊκές επαναστάσεις, υπήρξε και η επανάσταση του 1848 στην Ευρώπη, η οποία είχε πανευρωπαϊκό χαρακτήρα, υπήρξε και η κομμούνα στην Ευρώπη. Αυτό νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κοιτάξει να εμποδίσει, αυτή την αντίληψη ότι εάν βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξασφαλισμένη μία πορεία προοδευτική και ιδιαίτερα μία πορεία προς τον σοσιαλισμό, όπως ισχυρίζονται κάποιες άλλες αριστερές δυνάμεις. Σε αυτές τις ευρωεκλογές υπάρχει η εκτίμηση ότι θα υπάρξει μαζική προσέλευση του κόσμου σε εκλογές. Αυτό το λέω για να σου υπενθυμίσω ότι από το 1979 που άρχισε η εκλογή των ευρωβουλευτών είχαμε μια σταθερή πτώση της συμμετοχής των εκλογέων στις ευρωεκλογές. Να σου υπενθυμίσω ότι το 2009 μάλιστα το ποσοστό προσέλευσης είχε πέσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στο ιστορικό χαμηλό του 43%. Επομένως η ερώτησή μου είναι, είσαι αισιόδοξος ότι με αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση ο κόσμος θα προσέλθει σε εκλογές για να καταδικάσει το νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα, που είναι πολύ κρίσιμο όπως ξέρεις και καταλαβαίνεις και για την Ελλάδα όπως είπαμε και στην αρχή. Είπες πριν ότι αναμένεται να αυξηθεί η συμμετοχή. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω ιδέα. Το ελπίζω. Το ελπίζω. Και το ελπίζω γιατί. Ακριβώς επειδή, όπως αναφέραμε και στην αρχή, η Ευρώπη βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα σταυροδρόμι. Τι θα γίνει. Θα διαλυθεί. Ενδεχόμενο καθόλου απίθανο πια. Και με ό,τι θα οδηγήσει, σε όποια κατάσταση και αν οδηγήσει αυτή η διάλυση. Θα εξακολουθήσει να λειτουργεί όπως σήμερα με την ακραία λιτότητα που επιβάλλουν το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, μεθαύριο η Διατλαντική Συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ανέχεται, όπως πάλι είπαμε στην αρχή, ναζιστές και ακροδεξιούς στις κυβερνήσεις χωρών που θέλει να ενταχθούν στη μεγάλη δημοκρατική οικογένεια. Αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα τα οποία εγώ ελπίζω ότι θα οδηγήσουν στην προσέλευση στις κάλπες. Και για επιπλέον λόγους, οι ακροδεξιοί θα προσέλθουν στις κάλπες. Θα προσέλθουν για να δώσουν το μήνυμα.
οι υπάρχουσες δυνάμεις θα κάνουν ό,τι μπορούν για να προσέλθουν επίσης στις κάλπες, οι κυρίαρχες δυνάμεις μιλάω, δηλαδή οι συντηρητικοί και οι σοσιαλδημοκράτες, θα κάνουν σε κάθε χώρα ό,τι μπορούν. Άλλωστε φάνηκε από αυτό, από την επιλογή του Σαμαρά, με την οποία συμφώνησε και ο Βενιζέλος, να αλλάξει ο εκλογικός νόμος λίγο πριν από τις ευρωεκλογές. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί ξέρουν ότι με το να κυνηγάει όλος ο κόσμος το κυνήγι του Σταυρού, και η συμμετοχή θα είναι μεγαλύτερη και ενδεχομένως οι πελατειακές σχέσεις να αυξηθούν, να επανέλθουν μάλλον σε προηγούμενα επίπεδα και να μπορέσουν να αποφύγουν μια εκλογική συντριβή. Νομίζω ότι στην Ελλάδα θα υπάρξει αύξηση της συμμετοχής για να δοθεί το μήνυμα προς τα έξω. Ελπίζω αυτό να συμβεί και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, διότι και σε εκείνες οι ευρωεκλογές θα δώσουν ένα μήνυμα επίσης στις δικές τους χώρες. Δηλαδή θα δώσουν ένα μήνυμα σε εθνικό επίπεδο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ισπανία, την Πορτογαλία κτλ. Θα ενθαρρύνονται ή θα αποθαρρύνουν τις δυνάμεις με τις οποίες είμαστε αλληλέγγυες και συνοδοιπόροι στον κοινό αγώνα για την αλλαγή του κόσμου, θα λέγαμε. Χάρη Βολέμη, εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας παρακολούθησες. Άγγελε Καλοδούκα, δεν θα πω εκ μέρους του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, αλλά ως διευθυντής του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, που κάνει μια σημαντική δουλειά και στην Ευρώπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ εσένα και την ομάδα του Left για την χαρά που μου έδωσες να συζητήσω μαζί σου κάποια προβλήματα που πρέπει να μας απασχολούν όλους εν ώψη των επερχόμενων ευρωεκλογών, οι οποίες θα είναι νικηφόρες. Να είσαι καλά!